να συγκεντρωθεί η απαραίτητη ποσότητα να μεταβερθεί στον δευτερογενή επεξεργασία, η οποία βρίσκεται φυσικά εκτός ΛΕΔΟ. Αυτή η μονάδα είναι μια μεγάλη μονάδα θερμικής επεξεργασίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή για την παραγωγή δευτερογενών προϊόντων, όπως για παράδειγμα βιοδίζελ και βιογκάζ. Τα προϊόντα αυτά είναι επίσης εμπορεύσιμα. Φυσικά τέτοιες μονάδες επεξεργασίας του οργανικού πλάσματος δεν μπορούν να κατασκευαστούν σε μικρά νησιά όπως η Λέρος. Αυτό το οποίο προβλέπεται είναι σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό σε κάποιες περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα κτλ. Κτλ. Με τα οποία η Κερατέα, η Αττική, βέβαια στην Αττική είναι λίγο διαφορετικό το καθεστώς, απαντώντας την ερώτησή σας, έχουμε λάβει υπόψη ακριβώς αυτόν τον σχεδιασμό και βρισκόμαστε σε διαδικασία τώρα και με την Πάτρα και με την Θεσσαλονίκη, ώστε να εξασφαλίσουμε ή στην ή μία ή δύο μονάδες θερμικής επεξεργασίας, ώστε ένα μέρος από τα συσκευασμένα, πλέον από το συσκευασμένο οργανικό πλάσμα, να οδηγείται σε ένα από αυτά τα εργοστάσια. Γιατί, ξαναλέω, το πρόβλημα των νησιών είναι τεράστιο. Ελάχιστες χώρες πιθανολογώ ότι έχουν τέτοιο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα, όχι μόνο με τον Νότιο Αιγαίο, αλλά και με τα νησιά της, του Ιωνίου και με τα, εκτός από την Κρήτη. Άρα λοιπόν εδώ πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι για να δοθεί μια μόνη και βιώσιμη λύση, όχι μόνο για τη Λέρο, αλλά για το οποιοδήποτε νησί, πρώτον, θα πρέπει να υπάρξει μια σύμπραξη νησιών, δεύτερον, θα πρέπει να δοθεί μια βιώσιμη και οικονομική λύση για το τι θα γίνει το οργανικό πλάσμα. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο προτείνουμε είναι η μέθοδος την οποία σας έδειξα, η απομάκρυνση όλου του οργανικού πλάσματος χωρίς να μείνει ένα κιλό σκουπίδι απόρριμα στην Λέρο. Απλώς η Λέρος θα χρησιμοποιηθεί ως ένας σταθμός μεταφόρτωσης λόγω θέσης στο σύμπλεγμα των τριών νησιών. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν θα βρεθεί εταιρεία στον κόσμο η οποία θα σας πρότεινε έναν άλλο συσχετισμό συμπλέγματος. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό ότι η Λέρος επενδυτικά είναι ο καταλληλότερος τόπος για την εφαρμογή της επένδυσης. Το σημαντικότερο όμως το οποίο και καταλαβαίνω τους ενδιασμούς σας και τους φόβους σας είναι τι θα γίνει αυτό το οργανικό πλάσμα. Θα το αφήσουμε εκεί να σαπίσει, δηλαδή ουσιαστικά θα απαλλάλλουμε, θα φτιάξουμε μία ποσότητα λιπάσματος, για παράδειγμα, όσο μπορέσουμε να διοικητεύσουμε στην αγορά, θα το διοικητεύσουμε και το υπόλοιπο, άστο να μένει. Όχι, θα το πάρουμε όλοι. Φυσικά αυτό δεν θα γίνεται κάθε μέρα. Θα γίνεται με έναν προγραμματισμό, ώστε τα φορτία τα οποία θα παίρνουν, επειδή δεν μπορούν να φύγουν με διαφορετικό τρόπο παρά μόνο αυτοπλοϊκά. Λοιπόν, η συσκευασία την οποία βλέπετε είναι δοκιμασμένη, έχει μηδέν απορρίψεις υγρών ή αερίων, έχει μηδέν δημιουργία μεθανίου και διοξιδίου του άνθρακα στο εσωτερικό, έχει μηδέν τοξικά, δημιουργία τοξικών, ουσιαστικά κηρύγουν όλες τις προδιαγραφές. Αυτά είναι όλα μελετημένα, μεταφορά με πλοία, ακόμη και με αεροπλάνο. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Προσωρινή αποθήκευση σε εξωτερικό χώρο. Οι μελέτες που έχουν γίνει και τα πειράματα τα οποία έχουν γίνει από την εταιρεία Τέκρα έχουν δείξει ότι στη διάρκεια ενός χρόνου, ολόκληρος ο κύκλος δηλαδή ενός χρόνου, χειμώνα καλοκαίρι, άνοιξη φθινόπωρο, εσωτερικός εξωτερικός χώρος, η συμπεριφορά της συσκευασίας είναι η ίδια. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν να έχουμε στέγαστρα, να έχουμε αποθηκευτικούς χώρους μεγάλους, δηλαδή να μπούμε σε διαδικασίες αδειοδοτήσεων οι οποίες μπορούν να τραβήξουν σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα για να δώσουμε μία, όχι προσωρινή, μία βραχυπρόθεσμη λύση με μακροπρόθεσμο
εφαρμόσουμε τη λύση.